Πόσο, ο γάμος ήταν αρκετά παραμυθένιος και super duper και τέτοια, νομίζω. Το, έχω δει το βιντεάκι του γάμου εγώ. Την πρόταση δεν την έχω δει. Έχω δει πλάνα από το γάμο. Α, ναι. Που χορεύετε, που τραγουδάτε και ξέρεις τι. Ναι. Εγώ γενικά αγχωνόμουν πάρα πολύ για το γάμο. Γιατί? Με πιάσανε ψυχοσωματικά, γιατί είμαι και λίγο, ξέρεις, εσύ σαν λιοντάρι και αυτά. Και τι θα γίνει και τόσο κόσμο, πώς θα τα απεξέλθω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Ήταν τόσο όμορφα που θα το ξανά έκανα. Δηλαδή την επόμενη μέρα λέω, όχι ρε γάμο, το τελείωσε. Τόσο όμορφα, γιατί ήταν όλο μαζί το σκηνικό. Κάτσε λίγο, το γάμο τον ονειρεύεται και αγχώνεται σε σχέση με αυτόν. Πιο πολύ η νύφη. Ναι. Εσύ μπήκε σε αυτό το. Δηλαδή, εμείς το κάνουμε εγώ και λίγο τρυπάκι, για χάρη. Ότι θα, ήθελα να μην είμαι εκεί. Κατάλαβες. Γιατί δεν μου αρέσει πολύ το έξω και με πολύ κόσμο και αυτά. Έχω μία τέτοιο. Ένα τέτοιο θέμα το έχω. Αλλά τελικά εγώ το μόνο πρόβλημα είχα, ήταν αυτό που είχα. Αφού ήμασταν όλοι κοντά. Έπαθες αυτό που λένε και στο χωριό μου, cold feet. Yeah. Yes. Λένε... Δεν ξέρω τι είναι, αλλά μάλλον αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά. Κρυοπλαστήματα. Είμαι από τα Πάμφυλα τη Μυτιλίνη. Τι εννοεί, Μπορέλη μου. Cold feet το λέμε και. Cold feet δεν είναι χιονίστρε. Όχι. Μήπω λε conflict. Cold feet. Αχ, έλα, Μαρία μου, βοήθησε με. Cold feet. Cornflakes. Όχι cornflakes. Cold feet είναι όταν ο γαμπρό. Η νύφη, τελευταία στιγμή, λίγο πριν το γάμο, παθαίνουν μια οπισθοχώρηση. Όχι αυτό να φύγω από το γάμο, να μην παντρευτώ όχι δηλαδή. Όχι νυφητός, ξέρετε. Ναι, ρε παιδί μου, όχι τέτοιο πράγμα. Όχι τέτοιο πράγμα. Με τον κόσμο και την οργάνωση, γιατί όλα τα διοργάνωσα εγώ. Όλα το διαδικαστικό, εσύ. Ρε παιδί μου. Όχι να διαλέξω στο λίγο. Το διαδικαστικό, εσύ. Το διαδικαστικό όλο ήταν. Και εντάξει, είχα αυτό το άγχος λίγο. Πώς θα έρθει ο κόσμος, τι ώρα θα έρθει. Θα φάνε καλά, δεν θα φάνε καλά. Είναι ζεστά τα φαγητά, είναι αυτό, είναι εκεί, κατάλαβες. Ήταν όμως όλα πάρα πολύ ωραία. Ήταν τέλεια.